κοινωνικοποίησης του δημοσιονομικού αποτελέσματος, ας πάει λοιπόν να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο απλά. Συνεπώς μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον κόσμο που ενδιαφέρεται και κοντεύει να τρελαθεί και βλέπει εφιάλτες ότι τουλάχιστον εσείς, το ένα κομμάτι της συγκυβέρνησης, θα εμποδίσετε τους πληστηριασμούς. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Γιατί ό,τι έχουμε δεσμευτεί, κύριε Οικονομέα, στη στάση μας μέχρι σήμερα, δεν κάνουμε μάπες, ξέρετε γιατί. Υπάρχουν και προσπαθούμε... μέσα στην κυβέρνηση φωνές που λένε ότι η θέση αυτή, η απαγόρευση πληστηριασμών, η μόνιμη μακροχρόνια, είναι στρένος της αγοράς. Υπάρχουν, το ξέρετε. Τι να κάνουμε, δεν είναι μόνο η Τροϊκά, είναι και μέσα στην κυβέρνηση. Ο κύριος Βορύδης δεν το είχε πει. Ο κύριος Βορύδης πέρυσι, πριν γίνει η συμφωνία, βγήκε και είπε κάτι συγκεκριμένο. Διαφωνούμε, ξέρετε γιατί. Σήμερα που έχει καταρρεύσει ο τζίρος και το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, δεν μπορεί να μην του κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις, διότι δεν αντέχει, δεν μπορεί να πληρώσει. Τουλάχιστον από την πλευρά του λέει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ δεν θα συνενέσει. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Είναι μια διαβεβαίωση αυτή, κύριε Σκουρλέτη. Λένε αλήθεια. Με όλο το σεβασμό, οι πληροφορίες μου εμένα για το πώς πάει η διαπραγμάτευση στο συγκεκριμένο θέμα μέσω fax που γινόταν μέσω mail. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Καμπουράκη, είναι ότι η κυβέρνηση πηγαίνει σιγά-σιγά. Τώρα! Και πέρυσι βγήκαν αλλαγές. Πάει σιγά-σιγά. Εγώ παραδειγματίζω. Λέω, για να αρχίσει να αλλάγει από τους παλιούς. Και πέρυσι βγήκαν αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν επιβεβαιωθήκανε. Λοιπόν, και στην πρώτη κατοικία και σε άλλα θέματα. Μάλιστα. Κύριε Σκουρλάκη, τη λένε αλήθεια. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ειλικρινής ως προς το εξής. Μας παρουσίασε πώς εννοεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση την διαπραγμάτευση. Όπου δεν αμφισβητείται η ουσία της πολιτικής, δεν αμφισβητούνται οι στόχοι, δεν αμφισβητείται το σχέδιο, αλλά οι μέθοδοι με τις οποίες θα ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Εντάξει, παίζει ρόλο όμως και αυτό. Δεν είναι διαπραγμάτευση. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αν θα απολυθούν. Αν για ορντεύρ τώρα για παράδειγμα καλοκαιρινό οι 6.000 που θα απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί ή άλλοι. Το θέμα είναι να αμφισβητήσει την ανάγκη να απολυθούν. Άρα να μην το θέμα δεν είναι λοιπόν αν 150.000 συνολικά τα χρόνια του μνημονίου. Μα δεν θέλουμε προφανώς συνομιλητή την Τρόικα. Μα δεν θέλουμε συνομιλητή την Τρόικα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, μετά από τόσα χρόνια, είστε πράγματι ανάξιοι να εκπροσωπείτε αυτή τη χώρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μα δεν μπορείτε. Άμα δεν υπάρχει η Τρόικα ως συνομιλητή, με ποιον θα. Όταν βγαίνουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και αμφισβητούν και ασκούν κριτική στην Τρόικα, όταν βγαίνει η Wall Street Journal και λέει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητήστε συγγνώμη για την Ελλάδα. Συγγνώμη για την Ελλάδα για τα μέτρα που εφαρμόσατε. Δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή εσείς να μην τα βλέπετε. Κόμμα, πραγματικά η πολιτική σας είναι εγκληματική. Και αυτά που λέτε τα πιο κύριε Ανδρουλάκη, τώρα ειλικρινά έχετε κάνει τη συζήτηση. Ο αρχηγός του λαϊκού μα δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Κύριε Οικονομέα και κύριε Οικονομέα, σταματώ εδώ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Παρακαλώ, κύριε Οικονομέα. Εντάξει, ωραία συζήτηση κάναμε. Δεν είναι ωραία συζήτηση. Συνέχεια συστηματικά. Μην διαμαρτύρεστε τελευταία στιγμή που θα κλείσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε και η κυβέρνηση είναι όμοιρος των επιλογών της, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διέξοδοι διαφορετικοί ή θα έπρεπε να καθίσει στην άκρη και να προσφύγει στο λαό και να δώσει εκείνος πια την σκυτάλη εκεί που νομίζει. Αλλιώς, από ένα σημείο και έπειτα, νομίζω ότι η παρουσία της στον κυβερνητικό θόκο κάνει κακό. Κάνει κακό. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και τη γόνιμη συζήτηση που είχαμε.